Καθώς η τουριστική σεζόν στην Ισπανία τελείωσε, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε. Το Σεπτέμβριο καταγράφηκε για πρώτη φορά άνοδος της ανεργίας κατά 0,5% μετά από 7 μήνες αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισπανικού Υπουργείου Εργασίας, 52.000 εργαζόμενοι από τον τομέα των υπηρεσιών έχασαν τη δουλειά τους. Είναι τα καλύτερα στοιχεία για το μήνα Σεπτέμβριο από το 2007, δήλωσε ο Υπουργός Προϋπολογισμού. Αποτυπώνουν αλλαγή στην ισπανική οικονομία και σηματοδοτούν τέλος της συρρίκνωσης της αγοράς εργασίας. Πιστεύουμε ότι το 2014 θα έχουμε ανάπτυξη και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Τον Αύγουστο, η πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μείωση των μισθών κατά 10% προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ισπανία. Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός στη χώρα βρίσκεται στα 645 ευρώ, ωστόσο η πλειοψηφία των εργαζομένων λαμβάνει μισθό περίπου 1.200 ευρώ.